Τη βάση τη Σούδα επισκέφθηκαν οι τρει βουλευτέ του Αμερικανικού Κογκρέσου, μέλη των Επιτροπών Άμυνα και Εξοπλιστικών, Τόνι Γκονζάλε, Σαλούντ Καρμπαζιάλ και Ρικ Λάρσεν, με τη συνοδεία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Παναγιοτόπουλου και του Αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντινού Φλόρου. Στη συνέχεια, την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου υποδέχθηκε στο σπίτι τη Σταχανιά η Ντόρα Μπακογιάννη, ω επικεφαλή τη ελληνική αντιπροσωπεία που συγκροτήθηκε για την ενδυνάμωση τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Παρόντε στην οικία τη κυρία Μπακογιάννη ήταν οι βουλευτέ Τάσο Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Δημήτρη Κερίδη και Θόδωρο Ρουσόπουλο, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο, ο Αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο και ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάγιατ. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ο ιδιαίτερος στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας, οι εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και φυσικά η επαμφωτερίζουσα τορκική στάση, καθώς και η ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ σε θέματα πέραν των ενεργειακών και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.